κολό τι θα κάνουμε με τις προσκλήσεις στην σχολή λοιπόν, του Λάκη Λαζόπουλου. Συμφωνώ απόλυτα με την επιστολή που έστειλε ο Λάκης Λαζόπουλος για να ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Ήταν λίγο άκομψο, θα μου επιτρέψετε να πω, γιατί είναι ξεκάθαρα ότι όταν ο Βασίλης Μπισμπίκης διδάσκει στην σχολή του Λάκη Λαζόπουλου, ανωτέρα δραματική σχολή, αν δεν κάνω λάθος. Τεχνών 100 στη Θεσσαλονίκη. Από τη στιγμή που το γνωρίζεις αυτό, αν έχεις, αν είσαι υπεύθυνος για τις δημόσιες σχέσεις, ήταν υπεύθυνος ο κύριος Λιάρος ή για το κάλεσμα. Εγώ δεν το ξέρω αυτό, εγώ είχα προσκληθεί από την κυρία Παυλάτου. Δεν ξέρω καθόλου ότι το κάλεσμα έχει να κάνει. Και από ό,τι είπε στην επιστολή, είναι απλά δημοσιογράφος στον ίδιο όμιλο που ανήκει και η δική του η σχολή. Άρα δεν μπορεί να μην ήξερε λοιπόν ο κύριος Λιάρος ότι ο Βασίλης Μπισμπίκης είναι εκ των δασκάλων της σχολής. Από τη στιγμή λοιπόν που είναι εκ των δασκάλων της σχολής, πώς μπορούμε να βγαίνουμε και να λέμε τη Δέσποινα εμείς είχαμε καλέσει, τι καλά που έφερε μαζί της και το Βασίλη να γίνει gossip. Ρε παιδιά, μην το φτάνουμε το πράγμα πια τόσο φτηνό και χαμηλό, μην το κάνουμε. Δηλαδή, τους εκτιμούμε και τους δύο εξίσου βεβαίως, φίλοι μας η Δέσποινα, αλλά ο Βασίλης είναι ο δάσκαλος που καλείται στα εγγένεια της σχολής και η Δέσποινα βεβαίως ως φίλη του Λάκη Λαζόπουλου. Μα και ο Ευήλιος είναι και ο Βασίλης. Εγώ το ξέρω δηλαδή επειδή γνωριζόμαστε και με τον Βασίλη προσωπικά. Ξέρω ότι είναι πολλά χρόνια φίλη με τον Λάκη Λαζόπουλο. Ευτυχής η σύμπτωση και η χαρά που οι άνθρωποι είναι μαζί αυτή την εποχή και έτυχε να πάνε μαζί. Θα μπορούσαν να μην έχουν πάει και μαζί, να πάνε με διαφορά μίας ώρας. Λέω τώρα εγώ έτσι. Και γιατί να μπαίνουμε και στη διαδικασία. Ποιος μπορεί να έφερε ποιον. Τι σημασία έχει τελικά, όποιος και να ήταν. Να πω εγώ κάτι όμως. Φτηνήναμε. Ο σκοπός των εγγενείων είναι να γίνει γνωστό το γεγονός. Θα έπαιζαν τα εγγένεια, θα έπαιζε η άφηξή του η κοινή. Με τη δήλωση του κυρίου Λιάρου ξανά έπαιξε το γεγονός. Και με την απάντηση του κυρίου Λαζόπουλου ξανά έπαιξε το γεγονός. Άρα, από άποψη δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας, δεν ξέρω κατά πόσο είναι λάθος. Έγινε δουλίτσα. Ναι, αλλά εννοείς ότι κάποιος το έκανε επίτηδες. Μπορεί και κατά λάθος να πέτυχαν. Πάντα αυτές είναι παραγωγές που λάνε αυτό. Είναι γεγονός. Απλά δεν είναι προς, τουλάχιστον για τους ανθρώπους που ήταν καλεσμένοι, δεν ήταν. Κομψό. Κομψό, ακριβώς. Αλλά ξέρεις, μην τα μπερδεύουμε. Δηλαδή, εντάξει, η Δέσποινα φίλη του Λάκη θα την είχε καλέσει σίγουρα, αλλά ο Βασίλης διδάσκει. Είναι δάσκαλος. Δηλαδή, αρχικά καλείς το δάσκαλο. Και φαινόταν σαν να μην το γνωρίζει καν η αλήθεια ενώ ο κ. Λιάρος στη δική του συνέντευξη. Ναι, με εξέπληξε λίγο. Σαν να μην εξυπακούεται ότι είναι καλεσμένος ούτως ή άλλως. Θέλετε να σχολιάσουμε και το άλλο θέμα που είδαμε. Όχι.